μεταλλήλωση του Γκούμα για τον Μίνχο. Γερμανός ζυγίζει το πόδι του σεντράρι, προλαβαίνει ο Κόντις, με το κεφάλι διώχνει και ο Τζιόλης πιο μακριά. Γκούμας. Ωραία συνεργασία με τον Παντελή Κωνσταντινίδη, με τον Σαλμαρτιάν Μαλ, τον Ρουμάνο. Ποιος κρατά την μπάλα, ψάχνει το χώρο για το σουτ, το κάνει το σουτ, την μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ για τον Παναθηναϊκό στο 83. Ο Σαλμαρτιάν δεν είχε μιλήσει καθόλου κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Έκανε μία από τις γνωστές επελάσεις του, πέρασε τρεις παίκτες, κόλλησε την μπάλα στο δεξί του πόδι. Στο κατάλληλο χρονικό σημείο σούταρε. Ήταν αδύνατον εκεί ο Ντρόμπνη να σταματήσει τη φάση. Αλλά αυτό που γίνεται είναι απίστευτο, απερίγραπτο. Έχουν μπει μέσα οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Παρουσία των ανθρώπων. Ο λόγος στον Νίκο Οικονομόπουλο. Τι γίνεται? Ο Δούρος κάλεσε μετά το επεισόδιο που περιέγραψε, κάλεσε τους δύο επόπτες να έρθουν κοντά του και έδωσε και εντολή στο φθινοκαρδί για αστυνομία να μπορέσει να αποκαταστήσει. Δείτε ξανά λοιπόν και πάλι το γκολ με τον Σαν Μαρτιάν να σουτάρει, τον Ντρόμπνη να διώχνει, αλλά όχι τόσο ώστε να φύγει μπάλα εκτός της εστίας. Προσέκρουσε αυτή στο δοκάρι και στα δίχτυα. Ενώ υπάρχει γενική σύγχυση στις κερκίδες, καθότι και οι οπαδοί του Πανιωνίου προσπαθούν να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Με τους ανθρώπους των ΜΑΤ τώρα να μοιράζονται στα δύο και να προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση. Ας παραμείνουμε στο αγωνιστικό κομμάτι και την έξοχη προσπάθεια του Λουτσιάν Σαν Μαρτιάν. Το μόνο που θα μπορούσε να περιμένει ο Σουμ ήταν κάποια προσωπική προσπάθεια από ποδοσφαιριστή του. Αυτό έγινε σε εξαιρετικά καθοριστικό χρονικό σημείο. 6 λεπτά πριν από το φινάλε της αναμέτρησης, από τον χώρο, τον περιβάλλον, τον αγωνιστικό, το διακόμισε το παιχνίδι. Εκείνο του Παναθηναϊκού, η αλήθεια είναι ότι έχουν επιστρέψει στις θέσεις τους, αν και βεβαίως πετούν ορισμένες φωτοβολίδες.